Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 838. Είναι από το βιβλίο Ζαχαρίας ο Προφήτης, κεφάλαιο 9, θήτα και εδάφιο 9. Στη σελίδα λοιπόν 838, από το βιβλίο Ζαχαρίας ο Προφήτης, θα διαβάσουμε από το θήτα κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο. «Χαίρες φόδρα, θύγατερ Σιώνα, λάλαζε, θύγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραείς και καθήμενος επί όνου και πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξα από τον Εφραήμ και τον ύπονα από την Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευθεί το τόξον των πολεμικών και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης». Να διαβάσουμε και από τη σελίδα 925 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον. Είναι γιώτα θήτα κεφάλαιο και 37 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 925, γιώτα θήτα 19 κεφάλαιο και 37 εδάφιο. «Και ότε επλησίαζεν ήδη εις την κατάβαση του όρου των ελαιών, ήρχισαν άπατ το πλήθος των μαθητών χαίροντες και υμνώσεντες να υμνώσει τον Θεόν μεγαλοφόνος, δια πάντα τα θαύματα τα οποία είδων, λέγοντες ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έστων βασιλέων από τον όχλον, είπων προς αυτόν, διδάσκαλε επίπληξον τους μαθητά σου, και αποκριθείς είπε προς αυτούς, σας λέγω, ότι ανίου της σιωπήσωσιν, η λύθη θέλουσι φωνάξει. Και ότε επλησίασεν, είδον την πόλην, και ειδών την πόλην, έκλαψεν επ' αυτήν, λέγον, ήθε να εγνώριζες και εσύ τουλάχιστον εν τη μέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνη, τα ειρήνη σου αποβλέποντα. Και τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμόν σου, διότι θέλουν συνελθεί η μέρα επί σε, και οι εχθροί σου θέλουν κάμει χαράκωμα περί σε, και θέλουν σε περικυκλώσει και θέλουν σε στενοχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουν σε κατεδαφίσει σε και τα τέκνα σου εν σύ, και δεν θέλουν σε αφήσει εν σύ λίθων επί λίθων, διότι δεν εγνώρισες τον καιρόν της επισκέψεώς σου». Η αλήθεια είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας προτρέπει λέγοντας, καθώς έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, είναι πολύ καλά αυτό που κάνουμε να προσέχουμε σε αυτόν σαν ένα λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Και μάλιστα μέχρι πότε, μέχρι να έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ο Χριστός να ανατείλει στις καρδιές μας. Πολύ καλό λοιπόν είναι ότι στρέφουμε το βλέμμα μας στον προφητικό λόγο και ο προφητικός λόγος τότε, δηλαδή όταν λέμε τότε εννοούμε 520 χρόνια προ Χριστού, είχε προφητεύσει αυτή την μεγαλειώδη είσοδο αλλά ταυτόχρονα και ταπεινή είσοδο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα, η οποία βέβαια προεμήνυε όλο το έργο του Θεού που ήταν στην πραγματικότητα ο σκοπός για τον οποίο απεστάλλει από το Θεό να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί, να σταυρωθεί για τις αμαρτίες των ανθρώπων ώστε να υπάρξει άφεση αμαρτιών και να αναστηθεί για την δικαίωση των ανθρώπων ώστε να μπορούν οι άνθρωποι πλέον να ομολογούν ότι το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής και η ζωή τους πραγματικά να είναι στα ουράνια, καθώς ο Θεός ένωσε τον ουρανό και τη γη διά του Ιησού Χριστού μέσα σε αυτό το υπέροχο, αποκεκριμένο και αποσεσιοποιημένο μυστήριο περί του Θεού Πατρός και του Ιησού Χριστού, εν το οποίο είναι κεκριμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως και δια του οποίου ο άνθρωπος όχι μόνο γνωρίζει, καθώς του αποκαλύπτεται από τον ουρανό, τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, όχι μόνο γνωρίζει τη νέα υγιένουσα διδασκαλία την οποία ο Ιησούς Χριστός έφερε στη γη, όχι μόνο ελευθερώνεται από τα δεσμά του διαβόλου καθώς έχει
και εχμαλωτίζει δικαίως τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους και τις παραβάσεις τους, αλλά πολύ περισσότερο ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος της αιώνιας κληρονομιάς της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς ο Θεός γράφει το όνομά του στο βιβλίο της ζωής με ανεξίτηλα γράμματα, έως ότου έλθει η στιγμή που ο Θεός θα σαλπίσει, ο άγγελος θα προστάξει και ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει μία εκκλησία αγία, αμόμητο, τέλεια, ένδοξη, την οποία αυτός θα δοξάσει, ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα ετήτων τιούτων, ώστε η εκκλησία του Ιησού Χριστού πλέον να είναι η μία, η ανεστημένη, η ένδοξη, η οποία θα είναι και η νύμφη, η μελλοντική νύμφη, η νύμφη του Χριστού, τον οποίον χάμο θα πραγματοποιήσει ο Θεός τον ουρανό, παρουσία των φίλων του νυμφίου, που είναι όλοι οι ευλογημένοι ήρωες της πίστεως, της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και της τελευταίας εφταετίας της Παλαιάς Διαθήκης του Αντίχριστου. Ο προφητικός λόγος λοιπόν αποκαλύπτει λέγοντας «Χαίρε, σφόδρα θίγατερ Σιών, αλάλαζε θίγατερ Ιερουσαλήμ», μιλάει για εκείνη την Ιερουσαλήμ του λαού Ισραήλ στην οποία θα εισέλθει, και διότι υπάρχει σοβαρός λόγος να χαίρεις και να λαλάζεις και να δοξάζεις, γιατί ο βασιλεύς σου έρχεται προς ένα, και έρχεται μάλιστα εν δικαιοσύνη, με σωτηρία, με πραότητα και με μεγάλη ταπείνωση, καθώς θα κάθεται επάνω σε όνο και επιπόλου Υιού υποζυγίου. Η εντολή είναι χαίρου και αγάλου και δόξαζε για το βασιλιά σου που έρχεται. Όμως ο προφητικός λόγος του Θεού προχωράει, αναγνωρίζοντας ότι αυτό δεν θα συμβεί, λέγοντας «Εγώ όμως επειδή δεν θα δεχθείς το βασιλιά σου σαν βασιλιά, τον Ιησού τον Ναζωραίο σαν Μεσσία, επειδή δεν θα δεχθείς τον απεσταλμένο του Θεού σαν τον γεχρισμένο του Κυρίου, γι' αυτό και εγώ θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και τον ύπον από τη Ιερουσαλήμ, και θέλει εξολεθρευτεί το τόξον σου το πολεμικόν». Και τότε όταν θα εξολοθρευτεί η Ιερουσαλήμ, πράγμα και το οποίο έγινε το 70 μετά Χριστό, αυτός ο οποίος θα εισέλθει σε σένα ο βασιλιάς σου, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, θα λαλήσει ειρήνη τώρα πλέον προς τα έθνη, και η εξουσία του θα είναι από τη μία άκρη της γης ως την άλλη άκρη της γης. Έτσι είχε προφητεύσει ο αψευδής λόγος του Θεού, ο αψευδής και θεόπνευστος προφητικός λόγος, και έτσι πράγματι έγινε. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, εχρίστη και μαρτυρήθη από του πατρός του κατά τη βάφτισή του, ούτως είναι λέγον, ούτως είναι ο Υιός μου ο μονογενής, ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην, και έτσι έφτασε η ώρα να πραγματοποιηθεί πλέον ακριβώς ο προφητικός λόγος, καθώς ο Κύριος μας πιστός στο λόγο του, αληθινός Θεός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί, έστειλε τους μαθητάς του, βρήκαν το γαϊδουράκι, εισήλθε μέσα στην Ιερουσαλήμ και όλος ο κόσμος χαίροντες έκραζον, λέγοντες «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν το ουρανό και βεβαίως όχι στη γη». Και είναι θαυμαστό πως ο Θεός βάζει στους ανθρώπους να λένε αυτά που θέλει ο Θεός. Η ειρήνη θα έρθει στον ουρανό, στη γη όμως δεν θα έρθει η ειρήνη, και δόξα στον ουρανό θα έρθει, αλλά η δόξα του ουρανού δεν θα έρθει στην Ιερουσαλήμ. Και όταν μπήκε και όταν από μακριά είδε την Ιερουσαλήμ, έκλαψε, γιατί ενώ ο Θεός πρότρεψε «χαίρετε και αγάλεστε», και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, πώς στεκόμαστε και πώς συμπεριφερόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού. Χαίρετε, αλλαλάζατε, δοξάζατε γιατί ο βασιλεύς σας έρχεται,
δόξασαν, αλλά σε λίγο είπαν οι ίδιοι άρον-άρον σταύρωσαν αυτόν. Και ο Κύριος είπε τη μεγάλη αλήθεια. Ήθε να εγνώριζες κι εσύ αυτή την ημέρα τη συγκεκριμένη αυτά τα οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει για τη δική σου ειρήνη. Αλλά δεν δέχτηκες το Λόγο του Θεού. Δεν υπάκουσες τον προφητικό Λόγο του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι ο Θεός έχει προγραμματισμένη ειρήνη δια του Ιησού Χριστού και ευλογία στη ζωή μας. Αλλά σε αυτούς που θα ακούσουν το Λόγο του Θεού θα τον δεχθούν σαν Λόγο καθώς είναι, σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, γνωρίζοντας ότι ο Λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Όχι μόνο θα τον αναγνωρίσουν σαν Λόγο Θεού, αλλά και θα τον πιστέψουν και θα τον ακολουθήσουν, θα υπακούσουν και θα περπατήσουν, ώστε τα όσα ο Θεός έχει προετοιμάσει για την ειρήνη σου, σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν τοπική εκκλησία, σαν εκκλησία, να τα απολαύσουμε. Όμως ο Κύριος αναγνώρισε λέγοντας, δεν εγνώρισες όμως τον καιρό της επισκέψεως. Κάτι που δεν συνέβη μόνο τότε, αλλά μπορεί να συμβαίνει πάντοτε. Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει ο άνθρωπος τον καιρό της επισκέψεως, τον οποίον ο Θεός έχει προσδιορίσει και αποστέλει δια του Ιησού Χριστού και επισκέπτεται δια του Ιησού Χριστού. Ήθε σήμερα να είναι για όλους μας μία μέρα που θα αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος μας επισκέπτεται για να μας χαρίσει τα προς την ειρήνη μας αποβλέποντα από το Θεό. Έχασαν την ευκαιρία και η ευκαιρία χάνεται πάρα πολύ εύκολα. Έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία. Εκπληρώθηκε ο προφητικός λόγος του Θεού ότι ο Θεός θα αποστείλει τον Μεσσία. Τον απέστειλε και δεν τον κατάλαβαν. Τον απέστειλε και δεν τον ανεγνώρισαν. Τον απέστειλε και ενώ στην αρχή θα τολμούσαν να πω τον ανεγνώρισαν, λέγοντας ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, στη συνέχεια ο πλανών την οικουμένη όλη, χρησιμοποιώντας τους σοφούς και τους συνετούς του κόσμου τούτου, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, τους υποκριτές, οι οποίοι λένε ότι είναι του Θεού, αλλά ψεύδονται. Και ψεύδονται γιατί δεν τηρούνε το γεγραμμένο λόγο του Θεού. Και έχασαν την ευκαιρία. Έχασαν την ευκαιρία σαν λαός. Και σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, μετά από αυτή την ευκαιρία που έχασαν, τι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που είπε ο Χριστός. Θα έλθουν μέρες που οι εχθροί σου θα είναι πολύ ισχυροί. Γιατί ο Θεός πια δεν θα είναι μαζί σου. Όχι γιατί γίνανε ισχυροί, αυτοί ήταν. Αλλά γιατί ο Θεός ήταν πιο ισχυρός μαζί σου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι εχθροί σου θα έρθουνε, θα σε περικυκλώσουνε, θα σε στενοχωρήσουνε, θα σε κατεδαφίσουνε. Τα τέκνα σου εσένα δεν θα αφήσουν λίθο επί λίθο. Αυτή είναι η τύχη και η πορεία όλων των ανθρώπων που ενώ έχουν την ευκαιρία παρακυρίου, ενώ τους αποστέλει ο Θεός το λόγο του να τον ακούνε, και αφού τον ακούσουν και αναγνωρίσουν ότι είναι λόγος Θεού, να τον απορρίψουν. Η συνέχεια είναι δραματική. Ο Θεός να μας φυλάει. Ιδίως τις έσχατες αυτές οι μέρες. Εμείς που είμαστε στην Εκκλησία του Χριστού, κατά χάρη, επειδή ο Θεός έκανε χάρη στη ζωή μας,
και μας πρόσθεσε, καθώς είναι γεγραμμένο, ο Κύριος προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Έκανε χάρη ο Θεός, μας αποκάλυψε το Γιο Του και δια του Ιησού Χριστού ελάβαμε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και κρατήσαμε το λόγο τον αψευδή και το θεόπνευστο του Θεού, όχι μόνο στα λόγια μας, αλλά καθημερινά ο Κύριος μας στέλνει το λόγο του μέσα στη δική του Εκκλησία με τη διδαχή των Αποστόλων και συμμετέχουμε στην κλάση του άρτου και απολαμβάνουμε την κοινωνία μεταλλήλων και οικοδομούμεθα από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίως τις προσευχές. Τρομακτικό να έχουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να μην αναγνωρίσουμε την ημέρα της επισκέψεως μας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και ο μόνος τρόπος για να αναγνωρίζουμε πάντοτε τον καιρό της επισκέψεως του Χριστού είναι να αποδεχόμαστε ταπεινά τον ταπεινό τρόπο που μας πλησιάζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Γιατί στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους απλούς αποκαλύπτει το Λόγο Του. Γιατί ο Θεός αποκάλυψε τον Υιόν Του ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά και έτσι θέλει να είμαστε. Είναι στις έσχατες αυτές μέρες, είναι καιρός αποφάσεων. Μάθετε απ' εμού ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ας μάθουμε, αδερφοί. Δεν ξέρουμε. Χρειαζόμαστε να μάθουμε. Δεν είμαστε τίποτα άλλο από μαθητές του Χριστού που χρειαζόμαστε να μας διδάσκει ο Χριστός με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο για να αναγνωρίζουμε πάντοτε στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, το καιρό της επισκέψεως του Κυρίου μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα έρθει ο Θεός να μας παραλάβει δια του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, τον ύμνο